Είναι εντελώς ψευδεπίγραφος αυτός ο βαρύδουπος τίτλος εξυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τον οποίο διάλεξε η κυβέρνηση για το νομοσχέδιο. Στην πραγματικότητα, ουδής εξυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συντελείται με αυτό. Αυτό που γίνεται με το σημερινό νομοσχέδιο είναι να παραμερίζονται μεθοδικά ακόμα και οι όποιοι ελάχιστοι περιβαλλοντικοί όροι εξακολουθούν να παραμένουν και να λειτουργούν μέχρι τώρα, προστατεύοντας το περιβάλλον από κάθε λογής επιχειρηματικές δράσεις, δράσεις βεβαίως που δεν θέλουν τέτοια εμπόδια στα πόδια τους και στα κέρδη τους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο ο εκπρόσωπος των Ελλήνων βιομηχάνων στην τοποθέτηση στη σωστή κατεύθυνση. Γνωρίζει βέβαια καλά και αναγνωρίζει ότι με αυτό υλοποιούνται οι προτάσεις και ικανοποιούνται ασφαλώς οι επιθυμίες του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Έχει ενδιαφέρον όμως στην ίδια προχθεσινή συνεδρίαση και ένα ακόμα σημείο από την τοποθέτηση αυτού του εκπροσώπου των Ελλήνων Βιομηχάνων. Αναφέρομαι σε αυτό σύμφωνα με το οποίο ζήτησε να επανεξεταστούν οι διατάξεις για τη χρήση γης σε περιοχές Natura, τονίζοντας ότι πρέπει να κινούνται στη βάση της κοινοτικής νομολογίας και των αποφάσεων του ΣΤΕ, ώστε να ισορροπήσουν την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί άραγε αυτό να συμβεί? Και άλλο κρίσιμο ερώτημα. Το ερώτημα σχετικά με το πότε και το πώς είναι δυνατή η επίτευξη αυτής της ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική προστασία. Μπορεί άραγε αυτή δηλαδή η ισορροπία, να συμβεί σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομίας και της αντίστοιχης γενικότερης κοινωνικής οργάνωσης του καπιταλισμού? Κατηγορηματικά όχι. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Επειδή αυτή η καπιταλιστική οικονομία και η ανάπτυξή της ένα μόνο κίνητρο έχει και ένα σκοπό βεβαίως επιδιώκει. Το καπιταλιστικό κέρδος. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται δεύτερα. Και όταν κάποιο από αυτά ακριβώς επιδιώκει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο. Εδώ κάποιος τώρα μπορεί να πει, τα παραλέτε. Τα παραλέτε πάλι εσείς οι κομμουνιστές. Ας σκεφτεί όμως ο καθένας. Γιατί άραγε μισό εκατομμύριο άνθρωποι στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης είναι εκτεθειμένοι χρόνια τώρα στη δυσοσμία και τη μόλυνση που αποδεδειγμένα σκορπάνε τα δηληστήρια των ΕΛΠΕ παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων? Γιατί άραγε αυτή η περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει βαρύτατες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων εξακολουθεί, και όχι μόνο εξακολουθεί αλλά και εντείνεται, αν όχι για να μην θυχτούν τα κέρδη των μετόχων αυτής της επιχείρησης? Ας σκεφτεί κάποιος. Θα ανασένουν την καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων τσιμεντοβιομηχανιών, αν όχι για τα κατάμαυρα, γιατί κατάμαυρα είναι, δεν είναι πράσινα τα κέρδη αυτής της χούφτας μετόχων που έχουν και το θράσος από πάνω να πετάνε που και που εδώ και εκεί και καμιά δωρεά με 2-3 παγκάκια και λίγα δέντρα για να δείχνουν έτσι και λίγο φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ. Όλα αυτά και πολλά άλλα τέτοια σε όλη τη χώρα είναι γνωστά στη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε και δείχνουν και το πόση αξία έχουν τελικά και πόση αξία δίνει στο περιβάλλον η καπιταλιστική ανάπτυξη. Υπάρχει όμως, υπήρξε και σίγουρα θα ξαναυπάρξει πιο ικανή τούτη τη φορά και εκείνη η ανάπτυξη, η οικονομική και η κοινωνική, η οποία μπορεί να πετυχαίνει την αναγκαία ισονήμων εταιριών, αλλά αντίθετα έχει κίνητρο αποκλειστικό και σκοπός της μοναδικός είναι η ικανοποίηση όλων των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με τις κάθε φορά επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής. Για την σοσιαλιστική ανάπτυξη μιλάμε βέβαια,
για την οποία η κοινωνικοποίηση της συγκεντρωμένης παραγωγής, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός σε αντίθεση με την αναρχία που υπάρχει στον καπιταλισμό και ασφαλώς η πραγματική εξουσία στα χέρια του λαού, αυτές οι τρεις είναι οι εκ των όνου κάνευ προϋποθέσεις. Έρχεται τώρα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και ισχυρίζεται ότι υιοθετούνται, λέει, πλήρως όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν διαφωνούμε, κύριε Υπουργέ. Πραγματικά υιοθετούνται όλες αυτές οι οδηγίες. Μόνο που ξέρετε, αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Γιατί μαζί με το ΝΑΤΟ πριν λίγα χρόνια έριχνε χιλιάδες βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου στα Βαλκάνια, στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Αλλά και όταν γίνεται, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που μιλάμε, ένας από τους παγκόσμιους μεγαλέμπορους ρήπων, αγοράζοντας από φτωχότερες χώρες το δικαίωμα να ρυπαίνει ακόμα περισσότερο. Ναι, πουλάνε και αγοράζουν ρήπους. Για τέτοια ευαισθησία φιλοπεριβαλλοντική μιλάμε. Και κάνουν από πάνω και μαθήματα στους λαούς σεβασμού για το περιβάλλον. Τόση και τέτοια είναι η υποκρισία τους. Μην μπούμε άλλωστε και περισσότερα. Πριν από λίγο ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, επιχειρηματολόγησε και απέδειξε με ντοκουμέντα τα οποία και κατέθεσε το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθοδηγεί και συντονίζει τις επενδύσεις ακόμα και μέσα σε περιοχές Natura, ύψιστης δηλαδή κατά τα άλλα περιβαλλοντικής υποκρισίας. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα να διαλαλούν ότι το βασικό κίνητρο της απολιγνητοποίησης της χώρας, άκουσον άκουσον, είναι δήθεν το περιβάλλον. Και την ίδια στιγμή που τα λένε αυτά, εξαγγέλουν τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα θάλαμο αερίων εξαιτίας της γενικευμένης καύσης απορριμμάτων την οποία προορίζουν εκεί. Το master plan της απολιγνητοποίησης για τη Δυτική Μακεδονία πολύ απλά είναι ένα σχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των πράσινων επιχειρηματικών ομίλων, που θα βγουν βεβαίως πάρα πολύ ωφελημένοι από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Καμιά δίκαιη ανάπτυξη δεν υπάρχει για το λαό της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και όλης της χώρας σε αυτήν την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, όπως λένε, γιατί και η συζήτηση αλλά και η διαδικασία αυτής της μετάβασης και τα οποία έχουν βγει από την καμπούρα του λαού. Ευχαριστώ.